Μπορεί μετά το 2021 να μας αποχαιρετούν για πάντα τα πλαστικά καλαμάκια και οι μπατονέτες, αφού η Ευρώπη έχει θέσει φιλόδοξους στόχους. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς απαντήσεις σχετικά με τις προδιαγραφές για εκείνα τα πλαστικά μιας χρήσης, τα οποία δεν θα καταργηθούν. Το τι συμβαίνει στη συσκευασία μετά την κατανάλωση του περιεχομένου είναι το κρίσιμο ζήτημα για την Ευρώπη, αφού αποτελεί και τον πυρήνα της κυκλικής οικονομίας. Το βέβαιο είναι πως η βιομηχανία πλαστικών θα πρέπει να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στην παραγωγή, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Όμως πρόκειται μόνο για σχέδια επί χάρτου, αφού δεν είναι σαφές ποια υλικά μπορούν να επεξεργαστούν στη χώρα μας ώστε να ανακυκλώνονται και να επαναχρησιμοποιούνται. Να μελετήσουμε και να δούμε πώς θα επανασχεδιάσουμε συσκευασίες ώστε αυτές, όταν συλλέγονται σωστά, συλλογή, διαχωρισμός, πλήση, να μπορούν να μας δώσουν ένα προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μέχρι το 2025, τουλάχιστον το 25% των φιαλών τύπου PET θα πρέπει να ανακυκλώνεται βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όμως επίσης προβλέπεται και διευρυμένη ευθύνη του ίδιου του παραγωγού να τα συλλέγει. Στις περισσότερες χώρες, το 90% των πλαστικών μπουκαλιών συλλέγεται και βαίνει για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Και αυτό συμβαίνει καθώς ισχύει το σύστημα της εγκυοδοσίας. Σύστημα εγκυοδοσίας λέγεται και στη Γερμανία είναι 25 λεπτά του ευρώ ανά μπουκάλι, ανεξαρτήτως του μεγέθους. Ουσιαστικά πληρώνεις παραπάνω και το άδειο μπουκάλι το επιστρέφεις και παίρνεις το αντίτιμο που είχες προκαταβάλει. Και θα πρέπει να κλείσουμε τον κύκλο, ότι βάζουμε μες στην αγορά να συλλέγεται, να ανακυκλώνεται και να αυξήσουμε πάρα πολύ, όχι 25%, να πάμε στο 80-90% ανακυκλωμένο PET. Σημαντικά βήματα στην Ελλάδα έχουν γίνει ακόμη και με το σιλικονόχαρτο της ετικέτας, το οποίο πλέον ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται, ενώ εξετάζεται τώρα η δυνατότητα ανακύκλωσης και των ίδιων των ετικετών. Επειδή η ετικέτα, αυτό που λέμε, είναι ο αχώριστος σύντροφος ενός προϊόντος από την ώρα που γεννιέται μέχρι την ώρα που καταναλώνεται, πλέον θα πρέπει να είναι φιλική στον περιέκτη. Με την έννοια ότι να μπορεί να ανακυκλωθεί μαζί του, παρέα του, μέχρι και το τέλος ή την επαναχρησιμοποίηση, ή να μπορέσει να αποκολληθεί εύκολα. Η ταχύτητα προσαρμογής της βιομηχανίας στα νέα δεδομένα θα επηρεάσει καθοριστικά την ανταγωνιστικότητά της. Κάποιες ελληνικές βιομηχανίες ήδη το έπραξαν, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά υλικά, όπως το καλαμπόκι, για να παράξει νέας γενιάς προϊόντα.